τους αγώνες σήμερα, παλέψαμε για το καλύτερο και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας ακολούθησε στη Λαμία και μας έδωσε τεράστια δύναμη για να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε και θα παλέψουμε για το καλύτερο. Ήταν ένας δυνατός αγώνας, κρίθηκε στα πέναλτι, μεγάλη ένταση και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Πήγαμε πολύ καλά μέχρι εδώ, ήταν πολύ δύσκολα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο μας, τον προπονητή μας, το σχολείο που μας ακολουθεί. Οι περισσότεροι αγώνες πήγανε στα πέναλτι, ήταν πολύ δύσκολα. Ένας ήταν με το ΕΠΑΛ Αγρινίου, στο οποίο κερδίσαμε με 8-7. Ο επόμενος ήταν με την Κέρκυρα στο 5-4 και σήμερα που πήραμε την νίκη στη Λαμία με το 8ο Λύκειο Λάρισας στα 5-4. 5-3. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια. Στην αρχή δεν το πίστευε κανένας, ούτε εμείς οι ίδιοι. Κερδίσαμε πολύ πιο εύκολες ομάδες με μεγάλη δυσκολία. Δεθήκαμε σαν σύνολο. Όλα τα παιδιά είμαστε πλέον μια γροθιά. Έχουμε βρει τη χημεία μας. Σεβόμαστε τον προπονητή. Σεβόμαστε τους συμπαίκτες μας, το παιχνίδι, τον αντίπαλο. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Είμαστε πολύ περήφανοι. Όλο το χωριό μας στηρίζει. Θέλω να ευχαριστήσω και το φαρμακείο του κυρίου Γρομιτσάρη. Μας έβγαλε τις φανέλες και έχουμε μεταγωνιζόμαστε. Πλέον έχουμε αναλαμβάνουμε, εκπροσωπούμε το χωριό μας. Έχουμε ένα παράπονο ότι δεν έχουμε στήριξη από παραπάνω διοικήσεις του νομού μας. Μέχρι εδώ έχουμε φτάσει μόνοι μας. Μόνο το χωριό μας εκπροσωπούμε. Είμαστε περήφανοι. Τους ευχαριστούμε που κάναν το ταξίδι μέχρι τη Λαμία και ήρθαν και φώναζαν. Τους αγαπάμε όλους και τους περιμένουμε και στους επόμενους αγώνες. Αυτά, ευχαριστώ. Αγγελόπουλος Φώτης, καθηγητής φυσικής αγωγής στο γυμνάσιο και στο Λύκειο Θέρμου. Έχουν ξεκινήσει 7.000 περίπου σχολικές ομάδες. Ήδη είμαστε στις 8 και προχωράμε για τους τελικούς. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Γραφείο Φυσικής Αγωγής για τη βοήθεια που μας έχει δώσει, το διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μπότσαρη, το Δήμο Θέρμου που είναι δίπλα μας, αλλά πάνω απ' όλα τους φιλάθλους, γιατί καταφέραμε σήμερα στη Λαμία να είναι περίπου 200 φιλάθλοι, όταν ομάδες ανώτερου επίπεδου δεν μπορούν να φέρουν λιγότερους φιλάθλους. Συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί έχουν ένα βασικό πρόβλημα ότι είναι στην τρίτη ηλικίου και αφιερώνουν πολλές ώρες στα μαθήματά τους, δεν προλαβαίνουν να κάνουν προπόνηση. Αλλά πιστεύω ότι παίζουν με ψυχή και το βασικότερο με μυαλό. Έχουν μυαλό και αυτό νομίζω ότι είναι ο βασικότερος λόγος που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Όταν έχουν μείνει απ' έξω ομάδες με επαγγελματίες παίχτες, γιατί υπάρχουν ομάδες που έχουν μαθητές λυκείου από την πρώτη εθνική με επαγγελματίες παίχτες και έχουν μείνει απ' έξω αυτές οι ομάδες. Πιστεύω είναι ένα κατόρθωμα μέχρι εδώ. Προχωράμε βέβαια. Μεταξύ σοβαρή και αστείου λέμε ότι θα φτάσουμε στον Μπορντό. Εντάξει, θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι όποτε είναι και όπου είναι. Πιστεύω έχουμε γίνει δυνατοί τώρα. Δύσκολα θα χάσουμε, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Η σημερινή νίκη των παιδιών είναι η πιο σημαντική σε όλη την ποδοσφαιρική ιστορία του Θέρμου. Τα παιδιά αυτά πιστεύω ότι θα φέρουν το τελικό κόκκινο της νίκης στο Θέρμο και έτσι θα γιορτάσουμε εκείνη τη μέρα την πιο μεγάλη ιστορία του ποδοσφαιρικού τμήματος του Θέρμου. Δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά αυτά είναι καλοί ποδοσφαιριστές, είναι άριστοι μαθητές και έχουν και άριστη διαγωγή. Όλα αυτά συντελούν στο ότι να δείχνουν το κλίμα που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι τελικά θα επικρατήσει για να ζήσουμε όλοι μαζί τη στιγμή του τελικού. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και συγχαρητήρια και στα παιδιά και στον προπονητή και στους καθηγητές. Καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα παιδιά.
Γιάννης Μπότσαρης, είμαι ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Θέρμου. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους μαθητές μας, στους παίκτες της ομάδας, ποδοσφαιρικής ομάδας, και στον προπονητή τους και στους καθηγητές φυσικής αγωγής που κάναν αυτόν τον τεράστιο αγώνα να φτάσουν εδώ πέρα, αφιερώνοντας χρόνο προσωπικό από τα διαβάσματά τους, τα απογεύματά τους, για να κάνουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.